Σήμερα πρόκειται να μιλήσετε σε μία εκδήλωση η οποία έχει τίτλο «Ισραήλ, Δημοκρατία ή κράτος Απαρχάιντ». Για ποιο λόγο χαρακτηρίζεται το Ισραήλ κράτος Απαρχάιντ? The state of Israel is a colonial state. It was established as Το κράτος του Ισραήλ είναι ένα αποικιακό κράτος. Στην ουσία ιδρύθηκε σαν μια έκφραση της Δύσης στη Μέση Ανατολή. Οι γηγενείς κάτοικοι της Παλαιστίνης, Παλαιστίνη, βρέθηκαν να ζουν υπό καθεστώς διαχωρισμού και διακρίσεων σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν υπάρχει ο νόμος δεν είναι ενιαίος στο Ισραήλ. Υπάρχει ένα δημοκρατικό καθεστώς για τους Ισραηλινούς Εβραίους. Οι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης, οι Παλαιστίνοι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης, ζουν υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου. Οι Παλαιστίνοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ζουν στην πραγματικότητα σε ένα κενό νόμο. Και οι Παλαιστίνοι του Ισραήλ, των εδαφών του 1948, ζουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Επιπρόσθετα με τα τέσσερα διαφορετικά καθεστώτα νομικής κατάστασης για τους Παλαιστίνιους που σκοπεύουν να τους διαχωρίσουν, έχουμε τις καθημερινές πρακτικές διαχωρισμού και διακρίσεων. Για παράδειγμα, δεν πάνε Άραβες και Εβραίοι, δεν πάνε στα ίδια σχολεία. Έχουμε δύο διαφορετικές νόσεις ποδοσφαιρικές για τα εβραϊκά και για τα αραβικά σωματεία, και είναι και χαρακτηριστικό ότι για να διοριστείς ως καθηγητής σε ένα σχολείο, αν είσαι Άραβας Παλαιστίνιος, πρέπει ο διορισμός σου να εγκριθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ, μιας και ο γενικά υπεύθυνος της αραβικής εκπαίδευσης διορίζεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Όλα αυτά κατατείνουν σε ένα καθεστώς απαρτχάιτ, σε ένα καθεστώς διαχωρισμού και διακρίσεων. Αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτά και τις κινήσεις που γίνονται στην κατεύθυνση της εθνοκάθαρσης. Από το 1948 το Ισραηλινό κατεστημένο οθεί τους Παλαιστίνιους να φύγουν έξω από την Παλαιστίνη. Επομένως, το καθεστώς που ζουν, στο οποίο ζουν οι Παλαιστίνοι, δεν είναι μόνο διαχωρισμένο και κατακαιρματισμένο, ταυτόχρονα είναι και προσωρινό, μιας και ο απότερος σκοπός του Ισραήλ είναι να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον αριθμό των Παλαιστινίων που ζουν στην Παλαιστίνη. All the time Palestinians are in Palestine. The ultimate objective is that as many Palestinians as possible will leave Palestine. Πώς κρίνεται το αποτέλεσμα του τελευταίου πολέμου στη Γάζα, που να θυμίσουμε ότι ξέσπασε στις 17 Ιουλίου και διέρχεσε μέχρι τα τέλη Αυγούστου? Ξέρουμε ότι η επίθεση που ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου στη Χεβρόν ήταν μια πολιτική επίθεση εναντίον της Χαμάς. Αυτή η επίθεση εξελίχθηκε σε μια στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους, και τώρα εξελίσσεται σε μια αστυνομική επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δεν θεωρώ ότι αυτές οι τρεις επιθέσεις είναι ξεχωριστές, αλλά είναι τρία διαφορετικά στάδια του ίδιου πολιτικού σχεδίου. Ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι να σπάσει η πολιτική ραχοκοκαλιά του Παλαιστινιακού λαού, να κάνουν την Χαμάς να εξαφανιστεί ως πολιτική οντότητα και να μετατρέψουν τον Μαχμούντ Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, σε μια πλήρως συνεργαζόμενη πολιτική προσωπικότητα. Η εκτίμησή μου είναι ότι το αποτέλεσμα εν τέλει είναι το αντίθετο. Αυτό που βλέπουμε από τον Ιούνιο είναι όχι μόνο να μην σπάει η πολιτική ραχοκοκαλιά του Παλαιστινιακού λαού, αλλά να ενισχύεται η αντίσταση. Είδαμε να αναβιώνει το πνεύμα της αντίστασης στη Δυτική Όχθη, είδαμε τον κόσμο στη Γάζα να μην παραδίνεται, και βλέπουμε τώρα στην Ιερουσαλήμ ότι παρά τη συνεχιζόμενη αστυνομική επίθεση, ο κόσμος συνεχίζει να αντιστέκεται. Και εξαιτίας της ήττας του Ομπάμα στις πρόσφατες εκλογές για το Κογκρέσο και την Γερουσία, για την Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, το καθεστώς του Ισραήλ, το Ισραηλινό καθεστώς, θεωρεί ότι έχει μια ελπίδα, ότι ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας γι' αυτό. Θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό το παράθυρο θα μείνει ανοιχτό για πολύ καιρό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τηρούνται
οι όροι της εκεχηρίας που συμβόλθηκαν στα τέλη του Αυγούστου υπό την αιγίδα μάλιστα του Αιγυπτιακού καθεστώτος. So far, μέχρι τώρα οι όροι της εκεχηρίας δεν τηρούνται. Στους Παλαιστίνους ψαράδες δεν επιτρέπεται να ψαρεύουν στην συμφωνημένη ζώνη και βλέπουμε Παλαιστίνους ψαράδες να συλλαμβάνονται από την Ισραηλινή εκτοφυλακή. Ο χειμώνας έρχεται και η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν έχει ξεκινήσει. Βλέπουμε τώρα μια σύμπραξη, μια συμμαχία ανάμεσα στο καθεστώς της Αιγύπτου και το Ισραήλ για να στραγγαλίσουν την κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα. Το ρίσκο από τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας είναι εν τέλει να σπάσει εντελώς αυτή η εκεχηρία που έχει συμφωνηθεί και μπορεί να ξανακινήσουν εχθροπραξίες στα σύνορα της Γάζας. Καμιά από τις δύο πλευρές δεν θέλει να ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες, αλλά αν συνεχίσουν οι παραβιάσεις, είναι βέβαιο ότι αυτές θα ξεκινήσουν και οι ένοπλες συγκρούσεις. Είστε Ισραηλινός αντιληψίας συνείδησης και έχετε φυλακιστεί γι' αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσουμε τι σημαίνει να είναι κάποιος αντιληψίας συνείδησης στο σημερινό Ισραήλ και ποια η απήχηση μπορεί να έχει στην Ισραηλινή κοινωνία. Choice to reject the military service in the Israeli army was during I have already started my military service in 1986. Mm-hmm. Την δήλωση αντίρρησης συνείδησης την υπέβαλα το 1986 όταν έκανα τη θητεία μου τους αλεξιτωτιστές, γιατί με αυτά που έκανε ο στρατός δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει κανείς. Έτσι αρνήθηκα να συνεχίσω να υπηρετώ στρατιώτης πρώτης γραμμής και τιμωρήθηκα γι' αυτό με το να καθαρίζω τουαλέτες για 7-8 μήνες. Επειδή στο τέλος πάντων στο στρατό ανεβαίνει στην ιεραρχία, όταν έλεξαν αυτοί 7-8 μήνες, κατέληξε να ηγούμε της ομάδας που καθάριζε τουαλέτες. Μετά με κάλεσαν ως έφεδρο στη Γάζα, αρνήθηκα να πω, μετά με ξανακάλεσαν αρνήθηκα και τελικά κατέληξα να περάσω 4 μήνες στη φυλακή. Την τελευταία φορά ήταν το 2002, κατά τη διάρκεια της μεγάλης Ισραηλινής επίθεσης στα Παλαιστινιακά εδάφη, όπου αρνήθηκα να υπηρετήσω και είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την περίοδο ήμασταν περίπου 60 αντιρρησίες συνείδησης στη φυλακή. Αυτή ήταν η μεγάλη στιγμή του κινήματος άρνησης στράτευσης. Οπότε είχαμε και τους πιλότους που αρνούνταν να βομβαρδίσουν. Είχαμε πολλούς νέους ανθρώπους που αρνήθηκαν να υπηρετήσουν. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι σήμερα υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια να αποκατασταθεί το κύρος του στρατού, το κύρος και αξία του στρατού μεταξύ του πληθυσμού του Ισραήλ. Ο στόχος είναι κυρίως στα λύκεια. Απολύουν τους διευθυντές που έχουν μια πιο δημοκρατική προσέγγιση για το στρατό και προσπαθούν να βάλουν τα σχολεία σε μεταξύ τους ανταγωνισμό για το ποιος θα στείλει πιο πολλούς στρατιώτες. Αυτή η προσπάθεια του κράτους συνεχίζεται. Έχουν πληθύνει επισκέψεις στα στρατόπεδα συγκέντρωση των Ναζί στην Πολωνία. Οι διευθυντές και καθηγητές επιμένουν πολύ στους τονίζω στους μαθητές τη σημασία του να γίνουν μάχημοι στρατιώτες. Ακόμα και οι εφημερίδες δημοσιεύουν στοιχεία για τον ανταγωνισμό μεταξύ των σχολείων για το ποιο σχολείο στέλνει στην πρώτη γραμμή τους πιο πολλούς στρατιώτες. Επομένως, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των αντιρρησιών συνείδησης, γιατί όλη αυτή η προπαγάνδα έχει επίπτωση στη νέα γενιά. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι ένδοξο να είσαι αντιρρησία συνείδηση του Ισραήλ και έχει και επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα ότι δεν μπορείς να δουλέψεις στον δημόσιο τομέα ως καθηγητής, για παράδειγμα. Από την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που τις επιπτώσεις τις βιώνει στην καθημερινή σου ζωή. It's not a big honor to be a refusnik, but the damage is marginal. It means I personally couldn't work for the state, I don't know, in a statistical department, I couldn't work for them. If I wanted to be a teacher, I guess I would have a lot of problems with the, with my, also. But there is not, it's not an experience, it's not something that you feel in your everyday life. It means it's more negative things that
could have impact if I choose to work on the public service, which I'm not there. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε γιατί το Ισραήλ αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο τη Χαμάς από τον πρόεδρο Αμπάς. Hamas movement is along other organizations, not alone, but it's part of Palestinian resistance. They are ready to negotiate with Israel. Το κίνημα της Χαμάς εμπνέεται από την Παλαιστινιακή αντίσταση. Είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί με το Ισραήλ τεχνικά σημεία της Παλαιστινιακής απελευθέρωσης, αλλά δεν διαπραγματεύεται την ίδια την Παλαιστινιακή απελευθέρωση. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Αμπάς συμμετέχει σε ένα πολιτικό ρεύμα το οποίο πριν από 20 χρόνια μπήκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Και έτσι βρίσκεται τα χέρια του και τα πόδια του δεμένα από τις αμερικάνικες πιέσεις, από τις ευρωπαϊκές πιέσεις, από την πίεση που υφίσταται για να διατηρήσει το στάτους του ως πολιτικός εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού στη διεθνή κοινότητα. Και αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Αμπάς δεν διαπραγματεύεται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Παλαιστινιακής απελευθέρωσης, αλλά τι ακριβώς είναι η Παλαιστινιακή απελευθέρωση. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο του Ισραήλ να λέει από τον Αμπάς ότι σταμάτα να μιλάς για την απελευθέρωση, ή θα δουλέψεις για μας ή θα σε πετάξουμε έξω. President Abbas, stop talking about liberation. You either work for us as the worst possible collaborator or you will be out. Επειδή στη Δύση οι Ισλαμιστές έχουν ένα κακό όνομα και στην αριστερά της Δύσης. Το ερώτημα είναι, η Χαμάς τι είδους Ισλαμιστές είναι? Χαμάς είναι Ισλαμική οργανισμό. Προφανώς, η Χαμάς είναι μια Ισλαμιστική οργάνωση. Ανήκει στη μουσουλμανική αδελφότητα και εμπνέεται από αυτήν την ιδεολογία. Όμως, η σύγκρουση της Χαμάς με το Ισραήλ δεν έχει τίποτα να κάνει με το Ισλάμ. Η Χαμάς πολεμάει την κατοχή και υπάρχει μια σύγκρουση στο εσωτερικό της Παλαιστίνης με τις δυνάμεις εκείνης που θέλουν να έχει κοσμικό χαρακτήρα το Παλαιστινιακό κράτος. Αλλά αυτή η ερώτηση είναι άσχετη με την κατοχή αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μια ερώτηση που θα δοθεί μετά την απελευθέρωση των Παλαιστινίων. Και τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι από πολιτικές δυνάμεις που κινούνται από την άκρα αριστερά έως πολιτικές δυνάμεις του ριζοσπαστικού Ισλάμ πολεμάνε ενάντια στην κατοχή, ασχέτως αν έχουν διαφορετική άποψη για το τι θα συμβεί μετά την Παλαιστινιακή απελευθέρωση. Irrelevant to the fact that there is an occupation. Ποια είναι η γνώμη σας για μια καμπάνια μποϊκοτάζ ενάντια στα Ισραηλινά προϊόντα? I think the BDS is today the most important tool of international solidarity. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το κίνημα BDS που είναι μποϊκοτάζ από επένδυση και κυρώσεις είναι το πιο αποτελεσματικό τρόπο, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Υπάρχουν προφανώς και άλλα εργαλεία, όπως το να βοηθά στην ανάπτυξη της Παλαιστινιακής οικονομίας ή ο στολίσκος της ελευθερίας, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή το κίνημα BDS είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο προς όφελος των Παλαιστινίων. Όλοι μαζί ως παγκόσμιο κοινωνικό κίνημα καταφέραμε να σημειώσουμε σημαντικές επιτυχίες στο επίπεδο του μποϊκοτάζ. Φέραμε στο τραπέζι το ζήτημα της κατοχής και θα έλεγα μάλιστα το φέραμε και μέσα στο σούπερ μάρκετ. Τώρα είναι η ώρα των κυρώσεων. Κυρώσεις και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε μία χώρα ξεχωριστά. Όπως έκανε και στο παρελθόν στο Λίβανο και πριν από λίγους μήνες στη Γάζα και τώρα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ εξασκεί όλη τη στρατιωτική δύναμη εναντίον των Παλαιστινίων με την πολιτική κάλυψη των Ηνωμένων Πολιτειών και με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόνη δύναμη που μπορεί να το εμποδίσει είναι αυτή του παγκόσμιου κοινωνικού κινήματος μέσα από την καμπάνια για τον μποϊκοτάζ και τις κυρώσεις. To Israel and the European Union, as usual, is counting how many chickens pass on the road. The only power that can force Israel into logic, into rationality, is the global social movement,
with the campaign of boycott, divestment and sanctions. Θέλουμε πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Left.gr για τη συνέντευξη που μας παραχώρησατε. Thank you so much. Thank you very much.